Στιγμές όπως αυτές, αλλά και τη μοναδική ευκαιρία να κατακτήσουν το χώρο της μόδας, θα έχουν οι ομορφότερες γυναίκες της Κρήτης που θα λάβουν μέρος και φέτος στο διαγωνισμό ομορφιάς. Πρόκειται για τον 35ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς για την ανάδειξη της Miss Κρήτη και της Miss Κρήτη Young 2014. Προσφέρει ευκαιρία για όλες τις κοπέλες που έχουν τα προσόντα να ασχοληθούν με το χώρο, πάντα σε συνεργασία με τα Πανελλήνια Καλυσία. Ο Παγκρίτιος Διαγωνισμός Ομορφιάς εκπροσωπεί ουσιαστικά την Κρήτη, οι κοπέλες που διακρίνονται στα Πανελλήνια Καλυσία. Οπότε είναι σκοπός μας να βγουν οι καλύτερες, γιατί είμαστε ένας προκριματικός στο Πανελλήνιο Καλυσία. Ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς έγινε στην Αθήνα το 1952 και ήταν για την εποχή εκείνη το κοσμικό και καλλιτεχνικό γεγονός που τίμησαν με την παρουσία τους ο τότε πρωθυπουργός και σύσσωμη η πολιτική και καλλιτεχνική κοινωνία των Αθηνών. Στα Καλυστία αυτά που διοργάνωσε η εφημερίδα Το Έθνος, τον τίτλο της Star Ελλάς κέρδισε η κριτικοπούλα Ντέζη Μαυράκη. Εξάλλου τα κριτικά Καλυστία έχουν αναδείξει μερικές από τις ωραιότερες γυναίκες της Πασαρέλας. Οι κριτικές φημίζονται για την ομορφιά και έχουμε και μεγάλες διακρίσεις και στο παρελθόν, αλλά ελπίζω και στο μέλλον. Μέσα από το διαγωνισμό. Πολλές είναι οι κοπέλες και οι κριτικοπούλες που έχουν διακριθεί. Πριν από το διαγωνισμό, Μαρία Τζομπανάκη, μετά το διαγωνισμό, Λίλα Καρακιτσάκη, Μαρία Τσαγκαράκη πρόσφατα που έχει εκπροσωπήσει και την Ελλάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς και κάνει και πάρα πολύ καριέρα. Ο Παγκρίτιος Διαγωνισμός Ομορφιάς μετρά πολλά χρόνια και ο θεσμός πλέον απέδειξε ότι οργανωτικά δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλες παραγωγές Καλυστίων. Και φέτος το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι εντυπωσιακό, ενώ οι όμορφες κριτικές δεν έχουν παρά να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Η προϋποθέση είναι να είναι από 15 έως 24 ετών. Μέχρι τα 18 βέβαια διαγωνίζονται για τον τίτλο της Miss Κρήτη Young, όπου εκεί θέλουμε τη συγκατάθεση γονέα. Να διαμένουν τα δύο τελευταία χρόνια στην Κρήτη τουλάχιστον και να μην είναι παντρεμένες. Οι δηλώσεις συμμετοχής ισχύουν έως τις 25 Αυγούστου, οπότε και θα ξεκινήσει η προετοιμασία των υποψηφίων.